Είναι δύσκολο με λίγες λέξεις να αποχαιρετάς ένα σύντροφο, όπως το σύντροφο τον Κώστα, που για 80 χρόνια η ζωή του ήταν άμεσα δεμένη με τους αγώνες του λαού μας, μέσα από τις γραμμές του ΚΚΕ, για μια κοινωνία ελεύθερη, χωρίς εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο, για μια κοινωνία σοσιαλιστική. Εμείς γνωρίσαμε τον σύντροφο Κώστα τη δεκαετία του 90, που ήταν αρχικά μέλος της οργάνωσης των Άνω Αμπελοκήπων και στη συνέχεια μέχρι σήμερα στην οργάνωση Τουρκοβουνίων Άνω Αμπελοκήπων. Είχαμε την τύχη να παίρνουμε παράδειγμα από τους καθημερινούς αγώνες του, να βοηθιόμαστε από την πείρα του σε δύσκολες στιγμές της πορείας του κόμματός μας. Πάντα κοντά στους συντρόφους του και ιδιαίτερα τους νέους, που ποτέ δεν τον είδαμε σαν έναν άνθρωπο που διένυε τη δέκατη δεκαετία της ζωής του, γιατί πάντα η αισιοδοξία του, η διάθεσή του για δράση, ο μεστός λόγος του και το πλατή φωτεινό χαμόγελό του θύμιζαν περισσότερο έναν έφηβο, έναν ανήσυχο νέο. Ήταν ο άνθρωπος που θα άνοιγε πολιτική συζήτηση παντού, στη στάση του λεωφορείου, μέσα στο ταξί, στις κοινωνικές συναναστροφές, στον πολιτιστικό σύλλογο της γειτονιάς. Χάρη στον απλό, προσιτό λόγο του, είχε την ικανότητα να κερδίζει το σεβασμό ακόμα και όσων δεν συμφωνούσαν με τις ιδέες του και να τους δημιουργεί την ανάγκη να δουν από μια άλλη οπτική γωνία τα θέματα που έθετε για συζήτηση. Θυμόμαστε τον τρόπο που είχε να ζητά την οικονομική ενίσχυση για το κόμμα και το σπίτι του αγωνιστή, όχι μόνο από φίλους, αλλά και από τους πολιτικούς του αντιπάλους που σέβονταν τη δράση και την προσωπικότητά του. Τα τελευταία χρόνια, με αξιοθαύμαστο τρόπο, είχε καθημερινά μέλημά του, πέρα από τα υπόλοιπα κομματικά του καθήκοντα, να εργάζεται ακούραστα για τη λειτουργία του σπιτιού του αγωνιστή. Σήμερα, αποχαιρετώντας τον, εκφράζουμε τα θερμά συλληπιτήρια όλων των συντρόφων της οργάνωσής μας, στην οικογένειά του και ιδιαίτερα στη σύντροφο της ζωής του, Ούλα, που μοιράστηκαν μαζί σχεδόν 60 χρόνια κοινής συντροφικής ζωής. Κρατάμε μέσα μας την εικόνα του σεμνού αγωνιστή, του αισιόδοξου ανθρώπου που ήταν πρώτος στους αγώνες αλλά και στην παρέα, που με τα γελαστά του μάτια και το πλατή του χαμόγελο ζέστενε τις καρδιές μας και μας ενθάρρυνε να αγωνιζόμαστε για μια άλλη κοινωνία, δίκαιη, ελεύθερη, σοσιαλιστική, όπως ο ίδιος την ονειρεύτηκε και πολέμησε για αυτήν από τα τρυφερά μαθητικά του χρόνια μέχρι και την τελευταία του πνοή. Σύντροφε Κώστα, καλό σου ταξίδι.